το να παίρνω δώρα εγώ, ο υφυπουργός ή ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός είναι στα όρια της άσκησης των καθηκόντων μου. Μην τρελαθούμε τώρα. Θέλει να παρέμβει ο κύριος Φορτσάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Παρακαλώ. Δυστυχώς, το άρθρο 86 του Συντάγματος έχει θέσει ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι μέχρι σήμερα έχει κριθεί από την ομολογία ότι δεν μπορούμε να τους ξεπεράσουμε με μια νομοθεσία που θα ερμηνεύσει διαφορετικά το Σύνταγμα. Εγώ είμαι καταρχήν της άποψης ότι θα έπρεπε η νομολογία αυτή να μην είναι αυτή που είναι, να είναι διαφορετική. Και μάλιστα σήμερα δημοσίευσε ένα άρθρο στο Insider, το οποίο έχει τη θέση μου. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε, αφού ο νομοθέτης δεν μπόρεσε να λύσει το σοβαρό αυτό πρόβλημα και όλο το αναβάλει με την πρόφαση ότι η αναθεώρηση χρειάζεται χρόνο, να το λύσει τουλάχιστον η δικαιοσύνη και να πει ότι όλα αυτά τα εγκλήματα δεν παραγράφονται. Κύριε Φορτσάκη, δεν καταλαβαίνω. Ποια είναι η σκευωρία? Είναι σαφές. Εκτός αν αποδείξετε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Διότι εδώ έφυγε ο φάκελος από τους εισαγγελείς, οι οποίοι ο κύριος Γιώργος διάβασε και την αντίδρασή τους. Έφυγε ο φάκελος από τους εισαγγελείς, υπάρχουν μαρτυρίες με το δικό σας πλαίσιο. Δεν καταλαβαίνω τι έπρεπε να κάνει δηλαδή ο Τσίπρας ή ο Κοντονής ή ο Παπαγγελόπουλος. Ο κύριος Σαμαράς έχει καταθέσει μία μήνυση η οποία είναι 64 σελίδες, ναι, και μέσα στην οποία με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, ναι, εκθέτει όλα αυτά. Ποια? Τα οποία δείχνουν ότι υπήρξε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που οδήγησε από σε αυτή. Θα σας απαντήσω. Αν με αφήσετε να μιλήσω, θα σας το πω. Ναι, ποιος όμως? Λοιπόν, πέρα, εδώ βλέπετε ότι έχουν γίνει. Για να ξέρω ποιος ελέγχεται κατά εσάς. Ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας ή οι συνεργάτες του πήγαν σε δικαιοσύνη με κάποιον τρόπο, σε κάποιο μυστικό υπόγειο, σε κάποιο τηλέφωνο που δεν ανοιχνεύεται, με έναν τρόπο εν πάση περιπτώσει, και είπανε βάλε μου μέσα στη δικογραφία και 10 ονόματα ηχηρά για να παίξω πολιτική μπάλα. Κάπως πρέπει να έγινε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι υπήρξε μια σειρά παρεμβάσεων στον χώρο της δικαιοσύνης, οι οποίες παρεμβάσεις δείχνουν ότι τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με τον τρόπο που θα έπρεπε να εξελιχθούν. Θα σας δώσω 2-3 παραδείγματα. Είχαμε ήδη επίσκεψη του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Τζανακόπουλου, ο οποίος πήγε και ενημερώθηκε για μια δικογραφία με την οποία δεν έπρεπε να έχει καμία επαφή. Ναι. Είχαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ενήργησε εν είδη εισαγγελέως και μετέφερε τη δικογραφία στη Βουλή. Είχαμε δηλώσεις υπουργών οι οποίες προκατέλαβαν τους μάρτυρες. Ναι. Έχουμε τρεις μάρτυρες οι οποίοι είναι κουκουλοφόροι και οι οποίοι δεν ξέρουμε ποιοι είναι και τι κάνουν, και οι οποίοι καταθέτουν γεγονότα τα οποία είναι καταφανώς εκτός πραγματικότητας. Όταν έρχονται και καταθέτουν ότι βάρανε στο σακάκι του υπηρεσιακού πρωθυπουργού ένα φάκελο με χρήματα και ο παραμικρός άνθρωπος που δεν έχει σχέση με αυτά καταλαβαίνει ότι πρόκειται για μπουρδολογίες. Αυτά λοιπόν τα πράγματα οδήγησαν αυτή τη στιγμή στο να αμαυρωθεί η εικόνα 10 στελεχών, χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο. Αν υπήρχαν στοιχεία, να τιμωρηθούν 10 φορές. Να τους κρεμάσουμε στην πλατεία Συντάγματος. Αλλά χωρίς στοιχεία να αμαυρώνουμε 2 πρώην πρωθυπουργούς και ένα σωρό πρώην υπουργούς, αυτό είναι απαράδεκτο. Και σας λέω ότι αυτή η κατάσταση είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε με το ίδιο σκεπτικό, αν θέλετε, που δημιουργήθηκε και το Σκοπιανό. Εδώ απέναντί μας φαίνεται ότι έχουμε έναν λογαριασμό πολύ δύσκολο και πολύ επικίνδυνο. Ζούμε σήμερα μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Οι Τούρκοι έχουν αναπτύξει μια προκλητικότητα η οποία πλέον δεν έχει όρια. Είναι. Και έχουμε φτάσει στο σημείο ένα ελληνικό νησί, τα Ήμια, το οποίο μας έχει παραδοθεί, όπως ξέρετε, από τους Ιταλούς. Και η παράδοση αυτή δεν αμφισβητείται, αναγνωρίζεται από όλους. Μέχρι πρόσφατα η Τουρκία δεν είχε θέσει θέμα γι' αυτό. Έχουμε πώς φτάσει μια κατάσταση. Μέχρι πρόσφατα, λέει, μέχρι να αρχίσει η ιστορία των γκρίζων ζωνών. Όταν ξεκίνησε η παράδοση δεν είχε θέσει θέμα για τα Ήμια. Το 96 τι ήταν? Δεν ήταν το... μια... Το 96. Μιλάω για την παράδοση που έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Ξεκίνησε πράγματι το 96, όπως λέτε, η θεωρία των γκρίζων ζωνών. Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών που θεωρούν το έδαφος αυτό τουρκικό. Έχουμε λοιπόν μια κλιμάκωση, αν θέλετε, των τουρκικών διεκδικήσεων. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σύστημα. Του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το οποίο υπάρχει και ένα σύστημα που κάθε φορά που πλησιάζει ελληνικό σκάφος ή ελληνικό πλοίο στην περιοχή κινητοποιούνται οι Τούρκοι και δημιουργούνται επεισόδια. Αυτή η κατάσταση εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους. Η Ελλάδα ότι υπάρχει πρόβλημα στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Άγκυρα. Κοιτάξτε, η ώρα που η Ελλάδα δέχεται προκλήσεις και επιθέσεις από το εξωτερικό δεν είναι η ώρα για να έχουμε διαφωνίες στα θέματα αυτά. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι υπάρχει μια ευθύνη, γιατί θεωρεί ότι δεν φρόντισε η ελληνική κυβέρνηση να αποκλιμακώσει, αν θέλετε, την τουρκική επιθετικότητα.
Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το έθεσε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρέπει η κυβέρνηση να το λάβει υπόψη. Δεν έχω διάθεση να μπω σε αντιπαράθεση για θέματα εθνικά. Ωραία. Θεωρώ ότι τα κόμματα στα θέματα αυτά πρέπει να μπορούν να έχουν μια γραμμή η οποία να υπερασπίζεται την Ελλάδα πάνω απ' όλα. Λοιπόν, και αν ακόμα έχουν γίνει σφάλματα, πρέπει αυτή την ώρα τα σφάλματα να τα περάσουμε, να έχουμε μια γραμμή άμυνας απέναντι σε μια δύναμη επιθετική η οποία είναι απέναντί μας. Δεν είναι μόνο τα ίμια, είναι και τα λεγόμενα οικόπεδα έρευνας, τα οποία είναι στο νότο της Κύπρου, τα οποία τα αμφισβητεί η Τουρκία και νομίζω ότι εκεί είναι περισσότερο το πρόβλημα, ακόμα μεγαλύτερο από τις τα ίμια. Εάν πράγματι καταφέρει η Τουρκία να αμφισβητήσει αυτούς τους χώρους, θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, γι' αυτό πρέπει να είμαστε απολύτως συμπαγείς εκεί απέναντι. Και πρέπει να κινητοποιηθεί, κύριε Κρουδαλάκη, πρέπει να κινητοποιηθεί για αυτό το πράγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι τα σύνορα αυτά είναι σύνορα ευρωπαϊκά. Δυστυχώς οι Αμερικανοί πήραν αποστάσεις ίσες εντός εισαγωγικών, ενώ ξέρουν πολύ καλά, γιατί έχουν ενημέρωση από πολύ παλιά, ότι τα ίμια είναι ελληνικά, πήραν αποστάσεις δήθεν ίσες απέναντι των δύο.